Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιμή να ανακοινώσω στο σώμα το αποτέλεσμα της διεξαχθήσεις φανερής ονομαστικής ψηφοφορίας για την εκλογή Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας. Εψήφισαν συνολικά 295 βουλευτές. Απόντες ήταν 5. Υπέρ του κυρίου Σταύρου Δήμα εψήφισαν 160 βουλευτές και 135 βουλευτές εψήφισαν παρόν. Εκ του διεξαχθέντος αποτελέσματος διαπιστώνεται την πλειοψηφία που απαιτείται κατά το άρθρο 32 παράγραφος 3 του συντάγματος δεν έχει συγκεντρωθεί και επομένως η ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας θα επαναληφθεί μετά από 5 πλήρεις ημέρες, δηλαδή στις 23 Δεκεμβρίου του 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 12. Παρακαλώ το σώμα να αξιοδοτήσει το Προεδρείο για την επικύρωση των πρακτικών της σημερινής συνεδριάσεως. Η Βουλή παρέσχεται στην ζητηθήσα αξιοδότηση. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε να λύσουμε τη συνεδρίαση. Με τη συνένεση του σώματος λύω τη συνεδρίαση για αύριο 5η 18 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 9.30 πρώμε συνδρίας με αντικείμενο εργασιών του σώματος νομοθετική εργασία. Λύεται η συνεδρίαση.